Καλωσορίζουμε και από την πλευρά μας όλους εσάς που το προηγούμενο διάστημα δώσαμε από κοινού μια σειρά μάχες στο νησί μας για να λειτουργήσουν με ασφάλεια τα νοσοκομεία και να περιθάπτονται οι ασθενείς σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες. Η σημερινή μας εκδήλωση γίνεται ένα χρόνο περίπου από το έγκλημα στα Τέμπη και τον αγώνα του λαού μας να μη συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα με σύνθημα «Η ζωή μας ή τα κέρδη τους». Έχει στόχο η σημερινή παρέμβαση να αναδείξει χωρίς υποκρισίες και κούφια χειροκροτήματα τον ηρωικό αγώνα των υγειονομικών, ιδιαίτερα στη μάχη κατά της πανδημίας, που κράτησαν όρθιο το σύστημα υγείας και ταυτόχρονα τον αγώνα των μαχόμενων υγειονομικών για ένα σύστημα υγείας με κέντρο τον άνθρωπο, ένα σύστημα αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν, όπου η υγεία δεν θα είναι εμπόρευμα, στο οποίο δεν θα μπαίνουν στο ζύγι κόστους όφελους οι ανάγκες ασθενών και εργαζομένων. Θέλουμε να αναδείξουμε ότι η εμπαρματοποίηση των υπηρεσιών υγείας είναι σύμφυτη με το καπιταλιστικό σύστημα, ότι τελικά το κέρδος σκοτώνει την υγεία. Ο χώρος που επιλέχτηκε για αυτή τη σημαντική παρέμβαση δεν είναι τυχαίος. Είμαστε μέσα στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης και σε ένα από τα 4 μεγαλύτερα σε όλη την Ελλάδα, με πάνω από 2.000 εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων και αναπτυγμένα πάνω από 800 κρεβάτια, στο οποίο όμως υπάρχουν 800 κοινές μόνιμες θέσεις προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού, τεχνικού και πάνω από 500 εργαζόμενοι εργάζονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με λίστα αναμονής πάνω από 3.000 ασθενείς να περιμένουν να χειρουργηθούν και με τα πρωινά ιατρία να κλείνονται από την πρώτη του μήνα. Ενώ παράλληλα οφείλονται πάνω από 20.000 μέρες ρεπό και άδειες στο προσωπικό. Αποτέλεσμα αυτής της εγκληματικής πολιτικής είναι να υπάρχουν κλινικές κρεβάτια μεθ κλειστά, χειρουργικά κρεβάτια να μην λειτουργούν, τα εργαστήρια να δουλεύουν εναλλάξ ή μόνο σε πρωινή βάρδια, με τα διαγνωστικά ιατρία να οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στα χέρια των ιδιωτών. Θέλουμε και από εδώ να καταγγείλουμε την προσπάθεια που γίνεται πλέον επίσημα εργαλεία σε σημαντικά τμήματα να δουλεύονται με ιδιώτες, όπως το ενδοσκοπικό εργαστήριο που σήμερα μόλις ανακοινώθηκε ότι η εταιρεία θα φέρει νοσηλευτή να το λειτουργήσει, όταν την ίδια ώρα υπάρχουν τόσες χιλιάδες κενές θέσεις προσωπικού. Ήδη η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απογευματινή λειτουργία των χειρουργείων και την παραχώρηση υπηρεσιών σε εργολάβους, λέγοντας το εξής αμίμητο, ότι ο Υπουργός Υγείας μπορεί να είναι ο μεσάζοντας για να δουλέψουν στους φίλους τους στους εργολάβους ή να δουλέψουν στα ξενοδοχεία. Η πορεία υποβάθμισης και υποστελέχωσης των νοσοκομείων και παράλληλα με μετατροπή σε επιχειρήσεις με ασθενείς πελάτες πάει χέρι με χέρι με την εντατικοποίηση, τα εντέλεστε και τον αυταρχισμό, με την κυβέρνηση να προσπαθεί οι εργαζόμενοι να μη σηκώσουν το ανάστημά τους και να συμβιβαστούν με αυτή την κατάσταση. Κάτι που φυσικά δεν το έχουν καταφέρει ούτε από εδώ από το Παγνί, ούτε σε όλη την Κρήτη. Συνάμα είναι ένας χώρος που συμβολίζει και ενώνει αγώνες των εργαζομένων της υγείας, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν σε όλο το νησί με την αποφασιστική συμβολή των μαχόμενων υγειονομικών κατά τη διάρκεια και της πανδημίας, αλλά όλο και το προηγούμενο διάστημα. Η συμβολή των κομμουνιστών υγειονομικών, αλλά και εκατοντάδων αγωνιστών, εμπόδισε την προσπάθεια της κυβέρνησης να εφησυχάσει τον κρητικό λαό και να απομονώσει τους υγειονομικούς από τον υπόλοιπο λαό. Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στο νησί και στο νομό μας, τα κοινά αιτήματα και η ανάδειξη της κοινή ρίζας των προβλημάτων που βάζει στο επίκεντρο της πάλης στον αγώνα ενάντια στην παραπέρα εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση και συρρήκνωση των δομών και υπηρεσιών στο νησί μας, αποτελεί την καλύτερη συμβολή των δυνάμεων του ΚΚΕ στην πάλη του λαού
για σύγχρονες δημόσιες και αναβαθμισμένες δομές υγείας παντού. Οι μεγάλες κινητοποιήσεις με πάνω από 30.000 κόσμο λαού να είναι στο δρόμο είναι η καλύτερη απάντηση ότι υπάρχει μαχητική αντιπολίτευση και αυτή γίνεται στους δρόμους του αγώνα αυτές τις μέρες. Είναι τα παιδιά μας που δίνουν τη μάχη ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι οι αγρότες που παλεύουν για την επιβίωσή τους. Είναι οι υγειονομικοί που αγωνίζονται για να μην περάσει το έσχος των ιδιωτικών απογευματινών χειρουργείων, να μην περάσει το νομοσχέδιο που ιδιωτικοποιεί την ψυχική υγεία και απεξάρτηση. Δίνουμε την υπόσχεση ότι η υγεία του λαού μας είναι το πρώτο μας μέλημα. Δίνουμε υπόσχεση ότι θα στηρίξουμε και στηρίζουμε με πάθος τους αγώνες για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για πλήρη κρατική χρηματοδότηση, για μονιμοποίηση των εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις εργασίας, για ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά, να μην περάσει το σχέδιο για κατάργηση, συρρήκνωση και υποβάθμιση κανενός νοσοκομείου, κανενός κέντρου υγείας. Δίνουμε υπόσχεση ότι θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα μαζί με όλο το λαό για ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεά σύστημα υγείας για όλους και για όλες. Σας ευχαριστώ.